Δεκεμβρίου 2021. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Διευθυντή Εθιμοτυπία Ελπιδοφόρο Οικονόμου, εκπροσώπου του ΠΑΠΑ και εκπροσώπου τη αστυνομία για τον καταρτισμό του πρωτοκόλλου που θα καθοριστεί και θα ακολουθηθεί. Πρόκειται για προσκεκλημένο της Προεδρίας και του Προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κύπρου και για τον λόγο αυτό την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί νέα μεγάλη σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο. Στην επικείμενη σύσκεψη αναμένεται να οριστικοποιηθεί και το πρόγραμμα επισκέψεων του Πάπα κατά την παραμονή του. Επιτάπητο και τα δρακόντια μέτρα ασφαλεία που θα ληφθούν. Την ασφάλεια του Πάπα κατά την επίσκεψή του ανέλαβε η αστυνομία σε συνεργασία με αστυνομικού τη Αγία Έδρα. Τη γιγαντιαία επιχείρηση σχεδιάζουν ο αρχηγό αστυνομία Στέγιο Πάπα Θεοδόρου, η επικεφαλής τη μηχανοκίνητη μονάδα αμεσή δράση, του ειδικού αντιτρομοκρατικού λαμού και τη Τροχέα Αρχηγίου, μαζί με υψηλόβαθμου τη Αγία Μέχρι στιγμή έχει αποφασιστεί ότι κατά την άφηξη του Πάπα στο αεροδρόμιο Λάρνακα και κατά την μετάβασή του στη Λευκοσία, ο αυτοκινητόδρομο Λάρνακα Λευκοσία θα κλείσει για του διερχόμενου οδηγού. Βέβαια, θεωρείται η επιστράτευση των ελικοπτέρων τη αστυνομία που θα εποπτεύουν την επιχείρηση από αέρο, ενώ ντρόουν που διαθέτουν πλέον διάφορε κρατικέ υπηρεσίε θα τεθούν στην διάθεση τη αστυνομία προ ενίσχυση των μέτρων ασφαλεία. Καλπάζει η φυγοστρατεία αθλητών με